Όπως το είχαμε πει και που είχαμε βρεθεί και είχαμε μιλήσει, ήθελα να ρωτήσω καταρχήν, το ρίσκο αυτό που πήρατε, που πήρατε το πλοίο σας από την Κρήτη που το είχατε, που με τα δρομολόγια του και το πήγατε, το φέρατε στην Αιγιάλια, στο Αίγιο να κάνετε δρομολόγια με τα τριζόνια. Μέχρι τώρα το ρίσκο σας έχει βγει, είσαστε ικανοποιημένος επιχειρηματικά εννοώ. Δεν μπορώ ακόμα να απαντήσω μια ακρίβεια αν έχει βγει, είναι πολύ νωρίς, πριν ένα μήνα το Στάφος δραστηριοποιήθηκε εδώ. Γεγονός είναι όμως ότι εγώ, παρότι έχω καταγωγή, ο πατέρας μου είναι από την Κρήτη, η μητέρα μου όμως είναι από τα Καλάβρετα. Εγώ γεννήθηκα στην Πάτρα και μεγάλωσα και έχω και δραστηριότητα επαγγελματική στα Καλάβρετα. Στα Καλάβρετα, το ξέρω, με το χειμερινό τουρισμό. Με το χειμερινό τουρισμό. Τώρα ήταν κάτι μέσα στην καρδιά μου ότι το δω, ήθελα να το φέρω και να το δραστηριοποιήσω εδώ στην περιοχή. Βρήκα ευκαιρία και ένα κλίμα πάρα πολύ καλό από το Λιμενικό Ταμείο και από το Δήμο εδώ Αιγιάλιας που το αγκαλιάσανε και το συζητήσαμε. Και όταν είδα και αυτό το κλίμα, αποφάσισα να το επαναπατρίσω. Δηλαδή να το φέρω εδώ που είναι η πατρίδα, το προορισμός που ζω. Και έτσι έγινε. Τώρα αυτό που θέλω να πω και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ είναι ότι πραγματικά ο κόσμος εδώ της Αιγιάλιας και οι παραθεριστές της περιοχής το αγκαλιάσανε. Και το σημαντικό αυτό είναι. Κάθε μέρα πηγαίναμε γεμάτοι. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, από εκεί και πέρα θέλω να δω και το τουριστικό του κομμάτι, να συζητήσουμε και άλλα πράγματα τελειώντας αυτή η σεζόν. Είναι ένα όμορφο νησί. Αξίζει ο Έλληνας να έχει την ευκαιρία και όχι μόνο οι ξένοι να απολαύσουν μια θαλάσσια κρουαζιέρα, να απολαύσουν αυτές τις ομορφιές που μας έχει προσφέρει άπλετα σε τούτο το μέρος η φύση. Και όπως και εσείς πιστεύω ότι το χαρήκατε, το ευχαριστήκατε ναι. Και μας κάνετε την ίδια να μας βγάλετε στο κανάλι, έτσι και όλος ο κόσμος καταρχήν, να το αγαπήσει και να παραμείνουμε. Κύριε Ζωγραφάη, καταρχήν να πούμε, εγώ είχα να πάω και πάρα πολλά χρόνια στα Τριζόνια. Τα Τριζόνια πλέον έχουν γίνει ένα κανονικό νησί αυτό που λέμε πια, Εγώ είχα να πάω πολλά χρόνια, σας λέω. Έχουν αναπτυχθεί και τα Τριζόνια πολύ και με όλη αυτή τη σύνδεση και τη διαδικασία ο τουρισμός αναπτύσσεται και από τις δύο πλευρές. Ακριβώς. Και είναι και μια σύνδεση και με την Φωκίδα και με τη Δωρίδα. Ακριβώς. Και δίνουμε την ευκαιρία και στους τουρίστες της περιοχής αυτής, θα τη δώσουμε μάλλον, γιατί έχουμε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Να μπορούν να κάνουν την κρουαζιέρα και να πάνε να δουν αυτά τα όμορφα νησιά. Δεν είναι νησί, είναι τροπικό το κομμάτι εκεί από ό,τι είδατε. Έτσι, η φύση ωραία. Έτσι είναι, ναι. Και τα χρώματά του είναι τώρα, δυνατά, πολύ δυνατά. Ο τουρισμός, τουριστικά, πώς κινήθηκε φέτος η Αιγιάλια μέχρι τώρα, τι εικόνα έχετε? Όσον αφορά τους Έλληνες θεωρώ ότι κινήθηκε ικανοποιητικά. Ήρθανε και με την δύναμη που βάλαμε και έτσι κρατήσαμε και λίγο χαμηλά το προφίλ το οικονομικό. Τώρα όσον αφορά για τους ξένους τουρίστες υπάρχει μια δυναμική από ό,τι είδα και από το τουριστικό γραφείο ανάπτυξη, δηλαδή χρόνο με το χρόνο πάει και όλο καλύτερα η Δυτική Ελλάδα και η Δυτική Πελοπόννησος και η Άγια και η Άγια. Ίσως εάν λιγάκι φτιάξουμε τις προϋποθέσεις όσον αφορά τα καταλήματα και τα λοιπά, αυτό το μέρος σιγά σιγά πιστεύω ότι έχει μέλλον. Αυτό που λέτε τώρα για τα καταλήματα πρέπει να γίνει ένας εξχρονισμός, να το πω τώρα εγώ. Είναι λίγο παλιωμοδίτικα να το πω έτσι. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Θέλει μια... Έτσι είναι και τα και οι ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, ιδιαίτερα στην περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου. Αλλά έχει ξεκινήσει και στην Αιγιάλια σιγά σιγά και αναπτύσσονται. Έχει γίνει και ένα ωραίο ξενοδοχείο τώρα κοντά μας εδώ, ναι, στο Αίγιο, το οποίο έχει πολύ καλές, έτσι, από ό,τι είδα, είναι σύγχρονο ξενοδοχείο. Και σιγά σιγά έχει αρχίσει και μπαίνει αυτό το μικρόβιο. Και καταλαβαίνουν ότι για να μπορέσει η Αιγιάλια να ανέβει τουριστικά όσον αφορά τους ξένους τουρίστες, θα πρέπει να κοιτάξει την υποδομή αυτή. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Ζωγραφάκη, να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή επιτυχία στο εγχείρημα που ξεκινήσατε
και θα τα, θα τα ξαναπούμε τώρα με τα καλάβρυτα το χειμώνα. Γιατί ξέρω και κάνει και ενέργειες με το χιονοδρομικό. Θα τα ξαναπούμε. Έτσι. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς και από τη Βία, κυρία Γιατροπούλου, την πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου. Ζήτησα να στα μεταφέρω δημόσια. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ. Χάρηκα που τα είπαμε. Ευχαριστώ. Καλημέρα.